Πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είναι απίστευτο. Έλενα Ιατρού, σε καλημερίζω. Μετά την επιστροφή σου από τη Θάσο, έχεις φύγει μπρος δυνατά. Πάμε Έλενα. Καλημέρα. Καλημέρα λοιπόν, είμαστε στα ΠΕΦΚΑ και είναι μια πολύ γνωστή, Γιώργο, και σε σένα προσωπικά που ασχολήθηκες εδώ και 16 χρόνια ασχολείσαι, αλλά νομίζω στο Πανελλήνιο, μια πολύ γνωστή υπόθεση. Με τη βοήθεια της Χριστίνας Δημητρούδη, της εικονολήπτριάς μας, θα σας δείξουμε πού βρισκόμαστε και γιατί είμαστε εδώ. Βλέπετε ότι έχει υποχωρήσει ολόκληρη αυλή. Πριν από 16 χρόνια ξεκίνησε αυτή η ιστορία σε ένα συγκρότημα από μεζονέτες που έχει κατασκευαστεί εδώ στα ΠΕΦΚΑ. Το θέμα είναι ότι τις τελευταίες 2-3 εβδομάδες, λόγω των βροχοπτώσεων, πέρα από την αυλή, δίπλα σε αυτά τα κάγκελα που βλέπετε, πίστευτο, υπήρχε 4 μέτρα δρόμος. Δηλαδή, περνούσε ο κόσμος τα αυτοκίνητά του, δεν υπάρχει πια ο δρόμος. Και βλέπετε ότι υπάρχει ρεματιά, υπάρχει γκρεμός. Δείτε τι έχει μείνει από τις αυλές. Είναι στον αλλά αέρα το σπίτι. Αρχίσει να αποκολλώνται. Ναι. Είναι στον αέρα και δες, αποκολλάται το πλακόστρωτο της αυλής από το σπίτι. Νιώθουν οι κάτοικοι μέρα νύχτα τα σπίτια τους να κουνιούνται, από ό,τι μας λένε και τριγμούς, αλλά και να κάθονται μέσα στη γη. Έχουμε τον κύριο Κιτσίδη το Χάρη μαζί και με άλλους ιδιοκτήτες από μεζονέτες για να μας πείτε εάν όντως επιδεινώνεται λόγω των βροχοπτώσεων η κατάσταση. Απίστευτο, και αυτό θορυβεί ακόμα παραπάνω. Απίστευτο. Να καλημερίσουμε τον κύριο. Καλημέρα σας. Καλημέρα Γιώργο. Για να καλημέρα. Για να είσαι εδώ, φίλες και φίλοι. Πριν από λίγες μέρες ήρθε στον υπολογιστή. Θα με δείτε σε λίγο. Ένα mail. Νάτος. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και στο πάνελ σας. Μου στείλατε ένα mail και ξέρετε πολύ καλά. Εδώ έτσι είναι. Εδώ είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επεξεργάζονται τα στοιχεία. Αμπελιώτης, Νικολοπούλου, Βρίνα, Παραδιάς, Μητρόπουλος, Καρούζος και οι υπόλοιποι. Μου στείλετε ένα mail και μου λέτε, Γιώργο, τα σπίτια μας είναι στον αέρα. Σκέφτηκα την Ελένη αμέσως. Λέω, Έλενα, πάμε στο θέμα. Τώρα. Τι ακριβώς συμβαίνει. Ελάτε. Γιώργο, καταρχήν θέλω να σου ζητήσω μια μεγάλη χάρη. Ζητάμε άμεση βοήθεια. Ναι. Ώστε να ενεργοποιηθεί ο μηχανισμός να σωθούν τα σπίτια μας. Αν δεν γίνει αντιστήριξη, ναι, θα πέσουν οι μεζονέτες, 8 μεζονέτες, και θα ακολουθήσουν άλλες 12 από πίσω. Τις ρουφάει. Είναι σε επικίνδυνη κατάσταση. Τις ρουφάει το έδαφος, έτσι. Πόσα μέτρα σας έχει τραβήξει? Μας έχει τραβήξει κάτω από την πόρτα του σπιτιού μας 2 μέτρα, σε άλλους 2,5. Σε άλλη μεζονέτα έχει πέσει στον κρεμό. Τα κάγκελα και ναι, η αυλή της. Απίστευτο αυτό που βλέπουμε, έτσι. Εδώ υπήρχε δρόμος εδώ. Εδώ καταρχήν υπήρχε δρόμος. Αλλά από τη μία πλευρά μέχρι την άλλη, η οποία ήταν 4-5 μέτρα, έπεσε. Και σε αυτά τα χρόνια, και ειδικά τις τελευταίες μέρες με τις πολύ δυνατές βροχές, κάθε μέρα πέφτει και 10 πόντους. Δηλαδή μπροστά σας είναι το χάος τώρα, έτσι. Κομμάτια. Ένα λεπτό, μπροστά ακριβώς σας είναι το χάος. Έτσι δεν είναι, αγαπητέ φίλε? Έτσι, έτσι, μισό έτσι, λεπτό, έτσι όπως τα λέτε. Την ώρα, τη στιγμή, Έλενα, τη μέρα που πήρα το mail και επικοινώνησα έχουμε με τον άνθρωπο και επικοινώνησα μαζί ναι του, το επόμενο βήμα ναι ήταν να επικοινωνήσω με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Τζιτζικώστα. Του έθεσα το θέμα, ναι, έχουμε παρέμβαση αυτή την ώρα, αγαπητέ μου φίλε, με τον υπεύθυνο ναι πολιτικής προστασίας της περιφέρειας να μιλήσετε μαζί του. Είναι ο κύριος Στεριάδης. Κύριε Στεριάδη, καλημέρα σας. Καλημέρα. Κύριε Στεριάδη, μιλήστε τώρα με τον κύριο, αν είναι εύκολο να γυρίσει κάμερα στον άνθρωπο, να συνεννοηθείτε τι απόφαση πήρατε για να σωθούν τα σπίτια. Ναι, μετά τις 21 Πέμπτου και την ισχυρή βροχόπτωση, η οποία είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα, ναι, ξεκινήσαμε άμεσα και κάναμε την παρέμβαση και τον έλεγχο στην περιοχή μέσω της τεχνικής υπηρεσίας της περιφέρειας. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δανιλίδης, ζήτησε την κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή. Προχωρήσαμε όλα τα βήματα που έπρεπε. Μάλιστα. Ο Περιφερειάρχης προσωπικά ανέλαβε, ο κύριος Τζιτζικώστας, άμεσα να κινητοποιηθούν όλες οι υπηρεσίες. Και βάλαμε μηχανήματα έργου. Κάναμε διάθεση χωματουργικών μηχανημάτων, τα οποία βρίσκονται εδώ και 10 μέρες στην περιοχή και καθαρίζουν τα ρέματα. Και από εκεί και πέρα συντάξαμε τεχνικό δελτίο με τη βοήθεια της τεχνικής υπηρεσίας, το οποίο φεύγει τη Δευτέρα προς το Υπουργείο. Μάλιστα. Έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν οι ενέργειες, να μπορέσουμε άμεσα να φτιάξουμε τείχο αντιστήριξης και να στηρίξουμε όλη την περιοχή στο σημείο, έτσι ώστε να μην χαθεί καμία κατοικία. Έλενα, πάμε στον κύριο.
Πάμε στο κύριο. Γιώργο, για του λόγου το αληθές, ναι, κρατάμε, ναι, στα χέρια μας έγγραφο από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας που κηρύσσει κατεπήγον αποστολή με φάξ από τις 28 Μαΐου του 2020. Μάλιστα. Και έχει για την υπογραφή του Απόστολου Τζιτζικώστα. Θέλω να κηρύσσεται ακούσω σε κατάσταση εκτάκτου, μάλιστα, ανάγκης, λοιπόν. Πάμε στο κύριο. Όμως αυτό για τους ανθρώπους. Ελάτε. Μας περιγράψει πώς είναι η ημέρα και η νύχτα τους. Πώς το αντιλαμβάνεστε εσείς όταν είστε μέσα στα σπίτια. Σας καλύπτει η απάντηση της Περιφέρειας. Κύριε Στεργιάδη, θέλω να σας πω ότι εγώ προσωπικά, ναι, κατέβηκα εχθές κάτω, εκεί που λέτε ότι ήρθανε τα δημόσια έργα, και με τους ανθρώπους που μίλησα μου είπαν ότι έχουν εντολή να καθαρίσουν εκεί κάποιους θάμνους και κάποια ριάκια πολύ μακριά από εδώ που βρισκόμαστε. Λοιπόν. Γιατί έχει κουνούπια, γιατί έχει διάφορα. Ακούστε. Μπαίνω εγώ στη μέση, ένα λεπτό. Μπαίνω εγώ στη μέση. Κύριε Στεργιάδη, είστε Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα. Σωστά, ναι. Μπράβο. Πάρτε το αυτοκίνητο και πηγαίνετε στην περιοχή. Σας το ζητώ εγώ, Σαχάρη. Πάρτε το αυτοκίνητο τώρα, πηγαίνετε στην περιοχή, ενημερώστε τον κόσμο, διότι προφανώς ο κύριος θα έπεσε σε κάνα δημοτικό υπάλληλο που ήταν για τα χόρτα και μπλέχτηκε, ναι, ο άνθρωπος. Να τους εξηγήστε, στηρίξτε τους. Έχουμε παρέμβαση Τζιτζικώστα και σας ευχαριστώ μόνο, θερμά. Κιτσίδης. Έτσι. Έχουμε και άλλους κατοίκους. Βλέπετε εδώ πέρα και εσείς ιδιοκτήτης Μεζονέτας. Ναι, 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 λίγο πιο κάτω. Ακριβώς. Και σε εσάς η δικιά σας Μεζονέτα είναι ανάλογη κατάσταση. Εμένα έχει λίγο κατέβει η αυλή, τώρα είναι η σειρά μου. Άρχισα από πάνω, μάλιστα, εδώ, τώρα είναι η σειρά μας. Άρα, κύριε Στεργιάδη, Έλενα. Αυτά τα έργα μέσα. Θέλουμε εδώ. Έτσι. Περιμένουμε με λαχτάρα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει κάθε μέρα. Λοιπόν, έχουμε και άλλο, κύριο. Και εσείς, κύριε Στεργιάδη, κύριε Αφιά, ελάτε. Μάλιστα. Χρόνια τώρα ζούμε αυτή την κατάσταση. Αυτό που θέλουμε και επιθυμούμε από τους αρμόδιους υπεύθυνους, να μην πω την άλλη λέξη, γιατί υπάρχουν τόσα χρόνια πάμε μπροστά μας που βλέπουμε. Πάμε στη λύση, παιδιά. Ψυχική κούραση. Ναι, έχουμε τα έργα μας, ενημερώνουν την περιφέρεια. Έχουμε το έργο δεν, έχετε, δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Κατάσταση εκτάκτου. Δεν έχει ξεκινήσει τίποτα. Αν δεν δω μπουλντόζα, όχι. Είναι για άλλο λόγο. Λοιπόν, Έλενα, για να μην μπλέκουμε τα. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Τα μπερδεύουμε όλα. Κύριε Στεργιάδη, μπορείτε να παρέμβετε σήμερα για να τελειώσει αυτή η ιστορία. Εμείς θα στείλουμε τα μηχανήματα, σας είπα, είναι τα μηχανήματα στο ίδιο ρέμα, σε πιο πάνω σημεία καθαρίζουν το ρέμα, έτσι ώστε να φύγει η βλάστηση για να μπορέσουν άμεσα, μάλιστα, να ξεκινήσουν, λοιπόν, και οι διαδικασίες αποκατάστασης. Το επόμενο Σαββατοκύριακο θα ξαναστείλω την Έλενα εκεί για το ρεπορτάζ και σε ευχαριστώ. Αυτό που μπορούσα να κάνω, Έλενα, και να κάνεις και εσύ, είναι να αναδείξουμε το πρόβλημα, να κινητοποιηθεί η δημόσια αρχή, και ευχαριστούμε τον κύριο Τζιτζικώστα για την άμεση παρέμβαση. Πάμε σε διάλειμμα, παιδιά.